Τώρα γίνεται πάλι το ίδιο χωριό, ένα χωριό. Η ανάπτυξη ήταν μόνο στο διάστημα που λειτουργούσε το εργοστάσιο. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν φεύγει ο κόσμος, δουλειές δεν υπάρχουν και θα γίνει αυτή η πλατεία μένει, τίποτα άλλο. Και ένα μικρό, θα γίνει ένα χωριό η μεγάλο πόλη. Δεν υπάρχει επισκεψιμότητα και μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή αποχωρούν. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει πάλι ένα χωριό όπως ήταν παλιά. Δεν γίνονται έργα και μην ακούτε τι σα λένε. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να ισορροπήσει? Όχι. Θα γίνει μεγαλόπολη ένα χωριό. Μεγαλούτσικο χωριό αυτό, τίποτα άλλο. Μόλο γέρος. Το φυσικό αέριο δεν είναι επένδυση. Δεν σου δίνει τίποτα, μια θέρμανση σου δίνει τίποτα άλλο. Το πληρώνεις. Δεν είναι επένδυση το αέριο. Εντάξει. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι που να έχει βοηθήσει? Το αέριο δεν βοηθάει σε τίποτα. Εντάξει. Κάποια άλλα προγράμματα ενδεχομένως? Δεν ξέρω, οι δήμαρχοι τα ξέρουν εδώ και αυτά τι κάνουν. Τίποτα δεν. Ένα χωριό θα γίνει όπως πρώτα. Όταν δεν υπάρχει το χρήμα δεν γίνεται τίποτα. Έλλειψη χρημάτων στα εμπορία. Εσείς το διαπιστώνετε? Ναι, για κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ αυτή την πλατεία. Κάποτε ήταν γιωμάτι εδώ. Βλέπετε κόσμο τώρα? Δεν βλέπετε τίποτα. Τα χάλια. Της ΔΕΗ. Εδώ κλείσιμο των μονάδων. Ναι, βλέπετε κόσμο έξω, δεν υπάρχει κανένας. Εμένα μου αρέσει να βγω έξω για καφέ. Κανένας εδώ έξω. Κανένας δεν βγαίνει. Είναι ορατές οι επιπτώσεις μετά το κλείσιμο του εργοστασίου? Ναι, βεβαίως. Πολλοί έχουν φύγει από την περιοχή μας. Πολλοί. Η νεολαία φεύγει από την πόλη μας. Μακάρι να υπάρχουν προγράμματα να φέρει η νεολαία εδώ. Πρώτα απασχολούσε το εργοστάσιο, ναι, της ΔΕΗ τις περισσότερες θέσεις. Ναι. Μάλιστα. Η ακρίβεια θεωρείται ότι επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση? Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ελπίζουμε όμως να υπάρξει κάποια βελτίωση. Αισιοδοξείτε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, να υλοποιηθούν κάποια έργα? Έχετε ακούσει για κάποια έργα που μπορεί να γίνουν, το επιχειρηματικό πάρκο? Μπορεί να γίνουν, γιατί να μην μπορούν να γίνουν. Με το φυσικό αέριο που η σύνδεση γίνεται δωρεάν, θεωρείτε ότι είναι βοήθεια? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δωρεάν σύνδεση είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου είναι αρκετά υψηλή. Επομένως. Αλλά είναι πολύ μεγάλο έργο, πιστεύω. Γενικότερα η κατάσταση όμως στη Μεγαλόπολη είναι απογοητευτική? Είναι δύσκολο, όπως είναι γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στη Μεγαλόπολη. Εξαφανισμένη. Εξαφανισμένη γενικώς η ζωή στη Μεγαλόπολη. Ο κόσμος έχει κουμποθεί πάρα πολύ. Και δεν έχουμε και προοπτικές, δεν βλέπουμε και τίποτα. Έχει φύγει ένας κόσμος από τη Μεγαλόπολη, θεωρείτε, λόγω της έλλειψης εργασίας? Και αυτό. Αυτή την ώρα πιθανόν να δουλεύουν κάποια παιδιά μέσα και να μην είναι έτσι στην πιάτσα. Άλλοι είναι φοιτητές, άλλοι ψάχνουν για δουλειά. Αλλού εδώ δεν έχει προσφορά στη εργασία. 5 καφετέρειες είναι όλες. Πόσους θα απασχολήσουν? Αγροτική καλλιέργεια ακόμα δεν έχει τίποτα δείξει. Οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν. Δεν ακούμε και τι μας λένε. Δηλαδή να ακούμε κάτι αισιόδοξο ότι θα. Είναι τραγικές δηλαδή οι επιπτώσεις μετά το κλείσιμο, ναι, των μονάδων. Και ήταν και γρήγορο το κλείσιμο, απότομο. Δεν πρόλαβε η πόλη να συντονιστεί, να το περιμένει. Έγινε απότομο. Και όλο αυτό μας βρήκε προετοίμαστος όλους. Το δήμαρχο, τις τοπικές αρχές, τα πάντα. Όταν ακούτε για τη μεταλλητική εποχή, για έργα που δρομολογούνται, όπως το επιχειρηματικό πάρκο. Είναι μακρύς ο δρόμος, δρομολογούνται απλώς. Αισιοδοξείτε ότι μπορεί να επανέλθει η κατάσταση ή θεωρείτε ότι πλέον... Αυτό θα εξαρτηθεί και από το η Δημοτική Αρχή εδώ, τη δική μας, πόσο θα πιέσει. Επίσης, εμείς είμαστε ένας μικρή πόλη και οι πολιτικοί δεν μας λαμβάνουν υπόψη τους. Έρχονται μόνο, μας λένε ένα γεια, μετράει Τρίπολη, μετράνε τα άλλα μέρη. Εμάς μόνο μας τάζουν, μας χαιρετάνε και φεύγουν. Δηλαδή και ο Δήμαρχος ακόμα που κάνει ό,τι κάνει και αν κάνει και όσα κάνει. Και αυτό τον κοροϊδεύουν. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τους πλακώσει, τι να κάνει. Αυτά. Το φυσικό αέριο που γίνεται σύνδεση δωρεάν θεωρείται ότι, ναι, είναι κάποιο καλό είναι. Βοήθεια. Καλό είναι. Θα δούμε πόσο θα πάει βέβαια. Φέτος οι τιμές είναι περίεργες. Άλλη εταιρεία είναι πιο ακριβή, άλλη είναι πιο φτηνή. Του χρόνου θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Μάλιστα, η ακρίβεια θεωρείται ότι επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Έκαλα, παιδιά. Δεν υπάρχει φρένο εκεί. Κατάσταση χάλια.
Και προοπτικές μάλλον δεν υπάρχουν. Από την εμπειρία των παλιών χρόνων καταλαβαίνουμε ότι οι πολιτικοί μόνο κοροϊδεύουν, μόνο τάζουν, δεν περιμένουμε κάτι. Οι επιπτώσεις είναι τραγικές μετά το κλείσιμο, δηλαδή. Ναι, όπως στην Ελλάδα και εδώ χειρότερα. Γιατί αυτό που είπε ότι έγινε απότομα, αποφασίσανε σε μια μέρα να πούνε ότι κλείνουν λιγνητικές χωρίς διαβούλευση, χωρίς ένα πλάνο, χωρίς τίποτα. Αγροτική περιοχή εδώ πέρα είναι δύσκολο, ποτέ δεν ήταν, μόνο κτηνοτροφία υπήρχε, Αύγουστο, χειμώνα και αυτά. Θα δούμε, τα παιδιά φύγανε όλα, φεύγουν. Εγώ έχω δύο παιδιά, φύγανε και τα δύο. Τα κρατάω να μην φύγουν για εξωτερικό με το ζόρι. Παρήχε θέσεις εργασίας πρώτα η ΔΕΗ. Ναι. Εμείς δουλεύαμε στη ΔΕΗ, γνωρίζαμε όλοι εδώ με τη ΔΕΗ. Ναι, με τους όλοι. Οπότε λοιπόν, εσείς με τα χρόνια διαπιστώνετε και κίνηση ιδιαίτερα. Και μειωμένη, και εγώ βγαίνω και τα απόγευμα, είμαι μεγαλοπολίτης, μόνος μου πίνω καφέ εδώ πολλές φορές. Ρημιά παντού, είναι η ακρίβεια που κάνει τον κόσμο να με βγαίνει και τον καφέ τον υπολογίζουν πλέον. Είναι ακριβώς και ο καφές. Τι άλλο να πούμε, Θεός βοηθός. Για τα έργα που κατά καιρούς ακούγονται, μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει κάτι, εντάξει. Ό,τι γίνει θετικό είναι. Ό,τι γίνει. Εδώ νομίζω ένα μουσείο της πόλης χρόνια που λείπει. Ένα μουσείο που λείπει και το αρχαιοθέατρο θα μπορούσε, γιατί παλιά θυμόμαστε ότι ερχόταν κόσμος ξένοι. Και τώρα με το ίντερνετ και με τον Επικούριο κοντά, με το κατάκολλο που έρχονται κρουαζιερόπλοια, θα μπορούσε να τραβήξει ένα ποσοστό αυτή που πάνε Αθήνα να έχει πολύ μια κίνηση. Δεν έχει θέσεις εργασίες, δεν ανακαινίζονται θέσεις εργασίες. Φεύγουν οι συνταξιούχοι και θελουσία από τη ΔΕΗ. Παρεμφερεί οι εργολάβοι που έχουν αντικείμενο τη ΔΕΗ και αυτοί σιγά σιγά. Και τα παιδιά βλέπω ότι. Δηλαδή, να πάρω παράδειγμα από τα δύο τα δικά μου τα παιδιά, σιγά σιγά έχουν πάει στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν πια θέσεις εργασίας εδώ όχι. Στην περιοχή. Όχι. Και δεν βλέπω κάποια κίνηση. Όλο ναι, σούπα, μούπες και ο κύριος Περιφερειάρχης και οι δημάρχοι και όλοι και όλοι και όλοι. Γιατί εδώ είναι μια επαρχία η οποία το 70% ήταν στο δημόσιο, στη ΔΕΗ. Σιγά σιγά οι συντάξεις φύγανε, κλείνει το δημόσιο. Δεν άνοιξαν κάποια άλλα επαγγέλματα επιχειρηματικό όπως είναι η Τρίπολη, όπως ξέρω κάποια να δουλέψει κόσμος. Θες αορίσου συμβάσεως, θες με οχτάμινα, θες με... Ήταν η ΔΕΗ. Τελειώνεις η ΔΕΗ, βλέπουμε μία πόλη. Είστε χρόνια οδηγός ταξί. Είμαι 20 χρόνια εδώ. Στη Μεγαλόπολη είμαι 53, όσα είναι τα χρόνια μου. Τα 20 είμαι στο ταξί και τα προηγούμενα είμαι οδηγός κάπου αλλού. Τα τελευταία χρόνια... Η χειμωνιάτικη μη σου πω είναι το κάτι ακόμα χειρότερο. Όχι από καιρικές συνθήκες, έτσι. Οικονομικά. επαγγελματικά. Και η ακρίβεια, φαντάζομαι, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Ήταν εδώ μια επαρχία, σας λέω, που το 70% το αποσχολούσε η ΔΕΗ. Θες με μόνιμους, θες με συμβασιούχους, θες με εργολάβους σε ιδιώτες πάλι. Το αντικείμενο της ΔΕΗ δεν έχει εδώ κάτι άλλο. Δηλαδή, τι να έχει, να βάλουν πατάτες ή ελιές ή. Καταλάβατε. Όλοι οι νέοι πλέον φεύγουν. Δεν μένει κανένας. Πρώτα υπήρχαν θέσεις εργασίας και στο εργοστάσιο της Μεγαλόπολης. Εντάξει, σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πριν πολλά χρόνια. Δεν έρχονται. Είχαμε το αρχαίο θέατρο, τα κλείσαν όλα. Τίποτα. Σε 3 χρόνια θα βγάζουμε πρόεδρο εδώ στη Μεγαλόπολη, δηλαδή για δήμαρχο. Αυτά. Αντί να φέρουμε εδώ από την απολιγνητοποίηση, να φέρουμε τίποτα εδώ στη Μεγαλόπολη, τα κλείσαν όλα. Δεν υπάρχει σωτηρία, τέλος. Εμένα την αγαπάω τη Μεγαλόπολη, την εκτιμώ, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απογοητευτική η κατάσταση. Ναι, σε 3 χρόνια δεν υπάρχει. Ναι, σε 3 χρόνια έχει τελειώσει. Όποια κυβέρνηση και να βγει, όποιος και δήμαρχος να βγει, δεν κάνει τίποτα στη Μεγαλόπολη. Ήταν οι επιπτώσεις πολύ σημαντικές. Τελείωσε, ναι. Έχει τελειώσει. Ναι. Απασχολούνταν οι νέοι και εκεί υπήρχαν ναι. Θέσεις. Δεν γυρνάει κανένας. Εγώ είμαι 25 χρονών, από τα 120 άτομα στη Μεγαλόπολη, 6 άτομα έχουν μείνει. Αυτά. Ρήμωση, τι άλλο. Μία λέξη, ρήμωση. Γιατί η Μεγαλόπολη, το μόνο σπόρος που είχε να εργαστεί κάποιος ήταν το εργοστάσιο. Και προπαντός τα ορυχεία. Από τη στιγμή που θα κλείσει και η 4 μονάδα, η Μεγαλόπολη θα γίνει χωριό. Ο κόσμος έχει φύγει και φεύγει, εντάξει. Αλλά είμαστε στο θα. Όταν θα δούμε κάποια έργα, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα είμαστε στο θα. Ο ένας νέος να κάνει Μεγαλόπολη, ότι θα γίνει κάτι. Δεν μπορεί με το θα να
να οικονομήσει και για να έχει να δει να πει το καφέ και όπως βλέπετε. Το σημαντικότερο πρόβλημα στη Μεγαλόπολη θεωρείται ότι είναι η ανεργία. Ναι. Το μόνο καταρχήν πρόβλημα. Αν λυθεί αυτό, τα υπόλοιπα πιστεύω ότι θα μπορούσαν να λυθούν. Αν δεν υπήρχε αυτή η ανεργία. Εάν ήταν όπως ήταν παλιά, που απασχολούσε 400 νέοι στη ΔΕΗ. Είτε αυτά ήταν με 8 μήνα, είτε ήταν με. Έπαιρνε και μόνιμους έστω. 20, 30, 50 άτομα κάθε 5 ετία έπαιρνε. Τώρα δεν μπορεί να ελπίζουν σε κάτι νέοι. Έχει φύγει ο κόσμος, κλείνει μονάδες, οι νέοι φεύγουν. Αλλά σας είπαμε, η τηλεθέρμανση δεν είναι μόνο παροχή θέρμανσης, γιατί είναι δωρεά ενέργεια. Έτσι, πετάγεται αυτή η θερμότητα, πάει χαμένη και γινόταν εκμετάλλευση. Θα μπορούσε με αγωγούς να εκμεταλλεύονται χώροι δημιουργία θερμοκηπίων. Και έχουμε πάρα πολλές εκτάσεις, χιλιάδες στρέμματα που θα μπορούσαν να γίνουν τέτοιες καλλιέργειες. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα δεν είναι και στοχευμένα τα έργα, θεωρείτε? Θεωρώ ότι δεν είναι. Δεν βοηθούν επί της ουσίας. Δεν βοηθούν. Το αέριο είναι μόνο για θέρμανση. Το οποίο θα κοστίζει περισσότερο από ό,τι κόστιζε τηλεθέρμανση. Άρα είναι επίπτωση οικονομική στους κατοίκους. Όσο και φθηνό να είναι, η τηλεθέρμανση ήταν ακόμα πιο φθηνότερη. Και είπα και πριν ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση. Δεν έχει γίνει. Μιλάμε για Ελλάδα τώρα, έτσι. Να αξιοποιήσουμε το αρχαίο θέατρο που ανήκει σε όλο τον κόσμο και σε όλη τη χώρα. Δεν είναι στη Μεγαλόπολη μόνο. Λόγω ότι δεν υπάρχει δουλειά εδώ, δεν υπάρχουν νεροκάματα. Αυτά. Είναι απογοητευτική η κατάσταση. Πάρα πολύ. Πρώτα απασχολούνταν οι νέοι στο εργοστάσιο. Μόνο 8 μήνες εργασία πιστεύω και μετά τα μέρη ανεργίας. Αυτό κάνανε τα παιδιά εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχαν δυνατότητες πριν το κλείσιμο. Ναι. Ναι, αλλά όχι πολλές για την νεολαία. Εδώ πάει ένα σβήσιο από το χάρτη η Μεγαλόπολη. Έσβησε μάλλον. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Η κατάσταση είναι δραματική. Πολύ δραματική. Το κυριότερο πρόβλημα της Μεγαλόπολης είναι η ανεργία μετά το πάρα κλείσιμο. Πολύ, πάρα πολύ. Και είναι η όσο ήταν το εργοστάσιο, δούλευε ο κόσμος, λίγο πολύ, είχε ένα μεροκάματο. Τώρα τελειώσαμε. Το αέριο που συνδέεται. Το φυσικό αέριο είναι πανάκριβο. Είναι μέχρι μαθητηρίου και είναι πανάκριβο. Πανάκριβο. Το έβαλα και εγώ και το έχω σταματήσει. Γιατί την τροπή είναι που το λέω. Πανάκριβο. Είπανε λέει ΕΣΠΑ και τα λοιπά και τώρα είπε φτώχεια. Πάντως εδώ η περιοχή μας είναι πολύ, πολύ δραματική. Και όσο για το αέριο, να σας πω όσο για το αέριο, εγώ προσωπικά δεν το έχω βάλει το αέριο. Άλλοι το έχουν βάλει, που συζητάμε με κόσμο, μου λένε δεν είναι ευχαριστημένοι.